Ειλικρινά σου λέω, εγώ από την αρχή, κάθε γι' αυτό έκανα και την επιλογή και πήγα με τον Κάτσα Φέρι. Αν το πίστευα, αλλιώ θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πέντε χρόνια. Με ζητάγανε. Αλλά. Εγώ που έλεγα ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο μικρός, γιατί έτσι θα μείνει στην ιστορία, ξέρετε. Ο ιστορικός του τίτλος θα είναι Κωνσταντίνος Καραμαλής ο μικρός. Γιατί θα υπάρχει όπως είναι ο Ιουστινιανός ο Μέγας και ο Ιουστίνος. Δηλαδή ο Ιουστινιανός ο μικρός. Έτσι όπως είναι ο Ναπολέον Βοναπάρτης ο Μέγας και ο Βοναπάρτης ο Τρίτος ο μικρός. Έτσι στην ιστορία θα μείνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο μικρός. Εγώ λοιπόν που έλεγα ότι δεν κάνει αυτό το καλό παιδί για πρωθυπουργός, διότι είναι καλό παιδί, εξακολουθώ να το πιστεύω, ωραίος τύπος, μπορεί ενδεχομένως να είχαν. Να ήταν εκπληκτικός για να έχει ας πούμε τη διεύθυνση ως beach bar. Θα ήταν φοβερός στο beach bar. Πλακατζής, ωραίος, ανέκδοτα, μια χαρά. Πολύ ωραίος τύπος, έξω καρδιά, πολύ ωραίος για παρέα. Για πρωθυπουργός δεν έκανε, το πείσα από την αρχή. Αλλά ειλικρινά λένε, στο ορκίζομαι, εγώ που έλεγα δεν έκανε για πρωθυπουργός. Δεν περίμενες αυτό. Δεν μπορούσα να φανταστώ αυτή την κατάδεια των τελευταίων ημερών. Γιατί αυτό πλέον είναι κατάδεια, είναι αποσύνθεση. Δεν πρόκειται περί ενός πρωθυπουργού που κάνει λάθη. Μιλάμε πια για αποσύνθεση. Είναι σαν να εξαπίζει όλο το σύστημα του Μαξίμου. Δηλαδή, μιλάμε για μια εικόνα η οποία όχι δεν τιμά την παράταξη, όχι δεν τιμά το όνομα Καραμαλής, όχι δεν τιμά το όνομα Ελλάδα, αλλά μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι φρικώδης.